το ηχητικό ντοκουμέντο από τις αγωνιώδεις στιγμές αμέσως μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού των ΜΑΤ στο Ρέντι και οι συνομιλίες ανάμεσα στο κέντρο επιχειρήσεων και τους αστυνομικούς των ΜΑΤ που βρίσκονται στο σημείο συγκλονίζουν. Βάλε μέσα τα άτομα και θα παραμείνει δύο εξόδους με τις δημιουργίες. Δεν θα εκτεθεί κανείς από το γήπεδο αν δεν λάβει εντολή. Το έλαβε και από Σικελιανού και από Αγία Σάνης. Είμαστε κατανοητοί. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Όσα μας ενημερώνει ότι η ΣΕΝΑ θα είναι εκεί, αυτό μας ενημερώνουν. Σε ένα δευτερόλεπτο να είναι εδώ. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν, μία από τις φωτοβολίδες που άγνωστοι εκτόξευσαν σε ευθεία βόλη κατά της δημιουργίας βρίσκει τον αστυνομικό στο μυρό. Ασθενοφόρο του ΕΚΑ φτάνει μέσα σε λίγα λεπτά για να παραλάβει τον αιμόφυρτο αστυνομικό και στείνει το ολόκληρη επιχείρηση για να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο που είναι το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Τώρα δίνεται και η άδεια από την αστυνομία για να φύγουν οι γυναίκες και τα παιδιά από το κλειστό Μελίνα Μερκούρι. Μέσα στο γήπεδο επικρατεί πανικός. Ο χώρος γεμίζει καπνούς από τα δακρυγόνα. Οι πόρτες φραγίζουν και οι αρχές δίνουν την εντολή να φύγουν από το γήπεδο μόνο οι γυναίκες και τα παιδιά. Φορά την αστυνομία αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, που λέει το που αδικεί, συγγνώμη για την έκφραση, παιδιά. Που λέει το παδική βία, που δεν κάνουν παδί αυτή. Είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Και να δούμε ποιοι τους υποκινούν. Ποιοι τους μισθοδοτούν, ποιοι τους υποθάλπτουν. Να το δούμε. Επίθεση με πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς κατά της αστυνομίας εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ερασιτέχνης Ολυμπιακός, φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο για χούντα και τακτικές αντιπίνων των Ναζί. Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, όχι μόνο την αθλητική, αποφασίστηκε η ομοιρία όλων των φιλάθλων εντός του κλειστού γηπέδου με τη χρήση βίας, επειδή τραυματίστηκε αστυνομικός. Μετά από απογνωσμένες εκκλήσεις της διοίκησης του Ολυμπιακού για ψυχραιμία, αποφασίστηκε από την αστυνομία η απελευθέρωση μόνο των γυναικόπαιδων και των αθλητών των δύο ομάδων, κατακρατώντας παράνομα περίπου 500 φιλάθλους, δηλαδή όλους τους άντρες άνω των 15 ετών. Απόφαση που θυμίζει ξεκάθαρα όχι απλά χούντα, αλλά τακτικές αντιπίνων των Ναζί. Σκληρή ήταν η απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος απάντησε άμεσα, τονίζοντας πως η αστυνομία, η οποία έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του, κάνει συστηματικά τη δουλειά της, σεβόμενη τον νόμο για να εντοπίσει τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης κατά του αστυνομικού. Μετά τη δολοφονική απόπειρα κατά του 31χρονου αστυνομικού και ενώ όλη η Ελλάδα προσεύχεται για τη ζωή του, επιχειρείται από ορισμένους μια αχρία απόπειρα επίρρυψης ευθυνών στην Ελλάς, με ισχυρισμούς που προκαλούν τη λογική και το δημόσιο αίσθημα. Με αναφορές μάλιστα σε σκοτεινές και περίεργες εποχές της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Οι στιγμές επιβάλλουν το σεβασμό στο έργο των αρχών και την ομόθυμη στήριξη της κοινωνίας, τόσο να αποδοθεί δικαιοσύνη, όσο και για να μην κυκλοφορούν ανάμεσά μας άνθρωποι με δολοφονική διάθεση. Κάθε άλλη ενέργεια δυσχεραίνει και υπονομεύει το έργο των αρχών της πολιτείας μας και είναι σε ριζική αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση η δική μου είναι ξεκάθαρη και σαφής από τη στιγμή που λέω ότι η αστυνομία έχει πράξει απολύτως ορθά στην κατεύθυνση της διακριβώσεως, της προσπάθειας ανευρέσεως του ενόχου. Και η κρίση μου είναι ότι και οι ομάδες, όλες οι ομάδες, θα έπρεπε να συμβάλλουν σε αυτό και να το επιθυμούν και να το εύχονται. Ότι αυτό το πράγμα γίνεται σε έναν αγώνα βολή, κατά τη γνώμη μου ξεφεύγει από κάθε μέτρο και εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω είναι πραγματικά την οργή του Πρωθυπουργού για αυτή την κατάσταση. Είναι άδικο να αφήνουμε υπονοούμενα στην κοινωνία ότι αυτή η κινητοποίηση έγινε επειδή το θύμα της επίθεσης ήταν αστυνομικός. Αυτή η κινητοποίηση της αστυνομίας έγινε γιατί ανάμεσά μας πρέπει να σταματήσουν να κυκλοφορούν εν δυνάμει δολοφόνοι που κυκλοφορούν εντός και εκτός των γηπέδων και κινδυνεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι προσέρχονται στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν ειρηνικά έναν αγώνα. Το βράδυ της Παρασκευής, συνάδελφοι του αστυνομικού τον επισκέφθηκαν στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται. Δεν νομίζω ότι αξίζει πλέον στην πολιτική σκηνή να μιλάμε για δηλώσεις. Έχω ακούσει πάρα πολλές δηλώσεις, αλλά τα πράγματα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Και οι κίνδυνοι βλέπετε ότι δεν περιορίζονται μόνο στο κομμάτι των φιλάθλων. Να το πω έτσι, δηλαδή ο κίνδυνος ζωής τώρα είναι από τη μεριά των αστυνομικών. Είναι άλλο πράγμα ο νόμος, άλλο πράγμα τα αντίπεινα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ελληνική αστυνομία κράτησε για πάρα πολλές ώρες 424 ανθρώπους, με βασικό κριτήριο το ότι ήταν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.